Πάμε να δούμε τι άλλο τηλεοπτικά έχουμε. Τι γίνεται. Έχουμε για πολλά. Για πες μας. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Τι γίνεται με τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστριες. Πάμε εκεί να πάμε να δούμε τι γίνεται με Ουγγαρέζο και Πάτρα. Ποιος νοιάστηκε τώρα. Γιατί υπάρχει παρασκήνιο. Θες να μας δει κανένας τηλεθεατής, θέλετε να κάνουν ζάπινγκ. Υπάρχει παρασκήνιο. Τι, ποιος μας νοιάζει, μπορεί να το δει κανένας τώρα. Τους νοιάζει. Τους νοιάζει τους τηλεθεατές μας αυτό το πράγμα. Πάμε σε παρακαλώ πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους άλλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους άλλους, όπου και εκεί εμπλέκονται βέβαια. Και... Πάμε στο θέμα γρήγορα. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με τις παρουσιάστρες και τους παρουσιαστές, γιατί υπάρχει έτσι μια καθυστέρηση και μια αναβολή στο να πέσουν τελικές υπογραφές, γιατί γίνονται μειώσεις που οι παρουσιαστές δεν θέλουν να γίνουν. Να πούμε λοιπόν ότι η Φέση Κορδά ακόμα δεν έχει υπογράψει, δεν έχουν πέσει τελικές υπογραφές με το Μέγκα με την πρωινή. Για την πρωινή ζώνη. Όλο αυτό έχει αρχίσει και θυμίζει ένα σύριαλ. Και εκεί εμπλέκεται πάλι και ο Γκαρέζος. Πάμε στη Φέη. Άρα η Φέη Σκορδά μας λες δεν έχει υπογράψει ακόμα. Όχι. Και τι γίνεται τώρα. Έχει εμπλεχτεί μέσα σε όλο αυτό και ο Γκαρέζος. Ο οποίος φαίνεται ότι έχει κλείσει ήδη με τον Αντένα να κάνουν το πρωινό του Σαββατοκύριακου με τον Πάτρα. Αλλά έχει δεχτεί. Έχει δεχτεί και μία πρόταση τελεαστική από το Μέγκα. Για να δει αν θα είναι τελικά στο πάνελ της Φέσης Κορδά. Και όλο αυτό τώρα. Συμπαρουσιαστής, μάλλον πιο σωστά. Ναι, να το πω πιο σωστά, βέβαια, συμπαρουσιαστής. Και έχει γίνει τώρα μια αναμπομπούλα. Θα πάει ο Γκαρέζος. Τι θα γίνει τελικά, θα υπογράψει η Σκορδά. Σε τι ώρα θα είναι, τι χρήματα θα πάρει, γιατί τη ζητάει να πάρει παραπάνω η Σκορδά. Τη λένε όχι, δεν έχει, πρέπει να πέσει κόψιμο στα χρήματα. Οπότε ακόμα εκεί. Το κόψιμο άλλο θα νομίζει ο τηλεθεατής. Μειώσεις. Το κόψιμο πα στην τουαλέτα. Κόψιμο στα χρήματα. Μειώσεις χρημάτων. Μειώσεις, ναι. Πάμε παρακάτω. Έχει μείνει μετέωρη κατάσταση. Πάει αυτό. Πάμε τώρα στην Πέττη Μαγκύρα. Η οποία έχει τελειώσει τη συνεργασία της με τον Αντένα. Αυτά δεν μας τα είπες και προχτές τα ίδια μας λες. Μα εδώ πέρα παίζει κι άλλο τώρα σκηνικό. Έχει συναντηθεί με την Ατζούν Μίντια για να κάνουν νέα συνεργασία. Που όμως και εκεί ζήτησε και η Πέττη Μαγκύρα αρκετά χρήματα και δεν φαίνεται να προχωράει ούτε αυτή η συνεργασία. Μάλιστα. Πάμε τώρα, Μαρία Μπακοδήμου και Τατιάνα Στεφανίδου και οι Πάμε δύο... Πάμε στη Μαρία Μπακοδήμου να της πω, στην αγαπημένη Μαρία Μπακοδήμου, ότι η Μαρία Μπακοδήμου, να βλέπω την κυρία Μπακοδήμου, σου έρχεται το εξώδικο, κυρία Μπακοδήμου! Σου έχω έτοιμο το εξώδικο την κυρία Μπακοδήμου, να την βλέπω. Την έχουμε. Υπάρχει. Να τη δούμε παρακαλώ. Γιατί στην κυρία Μπακοδήμου της έρχεται από μένα ένα εξώδικο και μία αγωγή. Δεν το ξέρει η κυρία Μπακοδήμου. Λία συντόμως. Έρχεται. Γιατί βγήκε η κυρία Μπακοδήμου στην τηλεόραση του Sky μια εβδομάδα πριν τις εκλογές και με θάβανε. Με τον κύριο Τατσόπουλο. Και όταν ζήτησα να κάνω παρέμβαση για να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψή μου, καν δεν μας βγάλανε. Στα δικαστήρια, κυρία Μπακοδήμου, γιατί την πήρα τηλέφωνο την κυρία Μπακοδήμου, να της πω τι είναι αυτά τα πράγματα, και ουδέποτε με πήρε πίσω. Την πήρα και στο κινητό της τηλέφωνο. Στα δικαστήρια, λοιπόν. Έτσι θέλει και έτσι θα γίνει. Για να τελειώνουμε λίγο με όλους αυτούς. Πάμε παρακάτω. Άρα η Μπακοδήμου. Ψάχνει να βρει που θα πάει και εκείνη. Μπακοδήμου και Στεφανίδου. Είχανε... Ο Δήμο προς το παρόν θα πάει σίγουρα στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια. Ναι. Μόνο σιγουράκι να πω. Αυτό είναι σίγουρο, τώρα όμως μιλάμε για το Open. Γιατί Στεφανίδου και Μπακοδήμου είχαν προχωρημένες συζητήσεις με το Open, αλλά ούτε εκεί έχουν πέσει εν τέλει υπογραφές. Καθώς η εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη που ήταν να κάνει την παραγωγή και για τις δύο εκπομπές, είναι στον αέρα με το κανάλι. Υπάρχουν και εκεί προβλήματα στο budget. Οπότε μέχρι στιγμής υπογραφές δεν έχουν πέσει. Και αυτοί στον αέρα. Και βέβαια έχουμε... Άρα η Τατιάνα λες λοιπόν ότι ήταν να κάνει με τον Κοκλώνη τη συνεργασία. Στο Open. Έχει παγώσει και οι πληροφορίες λένε ότι η Στεφανίδου έχει κάνει ήδη προσέγγιση η ίδια στο Open για να την πληρώνει απευθείας στο Open. Ναι, γιατί με, με την εταιρεία... Και το ποσό των 100.000 ευρώ. Και εκεί Λέσουμε πρέπει να πέσει περικοπή. Δεν ζητά πολλά. Με νεγάκι εκατομμύριο ζητάει. Εγώ 100 χιλιαρικάκια. Ναι, Πρωτιές έφερα στον Α και με πέταξα. Συγκριτικά είναι πιο λίγα.
από αυτά που ζήταγε η κυρία Μενεγάκη, η οποία μείνει εκτός εντελώς. Μάλιστα. Και φυσικά έχουμε και τις αλλαγές, οι οποίες θα γίνουν σε πάρα πολλές εκπομπές, όπως είναι και το πρωινό του Γιώργου Λιάγκα και η εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, αλλά έχουμε και τη Δανάη Μπάρκα, που πρέπει να γίνει μια εντελώς άλλη εκπομπή, μια νέα εκδοχή, γιατί θα μετακομίσει και σε άλλη ζώνη. Πάει στη ζώνη της Ελένης Μενεγάκη, από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Για να δούμε. Υπάρχουν ανακατατάξεις. Έχει να γίνει ο κακός χαμός και θυμηθείτε, θα έχουμε τηλεοπτικές βόμβες. Θυμηθείτε την ημερομηνία που σας το λέω και την ώρα. Πρόσωπα που βλέπαμε δεν θα τα ξαναδούμε. Θα υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων κακών μαντάτων. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω.